Από τη μεριά της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Χρυστιδιάρης. Εμείς προτείνουμε να εξεταστεί οπωσδήποτε ο μάρτυρας. Σημειώσαμε ότι δεν έχει προσκομίσει ούτε καν ένα έγγραφο από δημόσιο νοσοκομείο που θα μπορούσε στα ελληνικά δικαστήρια να γίνει αποδεκτό. Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού και οι απόψεις που ακούσαμε στην ανάγνωση του κειμένου του μάρτυρα, ότι είδε στο διαδίκτυο κάποια σχόλια που έλεγαν ότι πέθανε και γι' αυτό το λόγο εν τέλει έρχεται στην επιτροπή, δεν είναι καθόλου σοβαρές. Και διακομωδούν όλη αυτή η διαδικασία. Να ακούω τώρα δικηγόρους να αποφαίνονται για ζητήματα ιατρικά, διακομωδούν το ρόλο και τη λειτουργία της επιτροπής αυτής. Η δική μας πρόταση είναι να εξεταστεί οπωσδήποτε ο μάρτυρας, να εξεταστεί και για τα δάνεια του ΔΟΛ, διότι διώκεται για προσωπικά δάνεια, να εξεταστεί και για το ΜΕΓΑ. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν τη διαπλοκή πολιτικών προσώπων του ίδιου του Τσίπρα, αν θέλετε, που είχε συναντήσεις και επικοινωνούσε άριστα με το μάρτυρα, τα οποία κανείς άλλος δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει και για τα οποία κανείς άλλος δεν μπορεί να μας διαφωτίσει. Επαναλαμβάνω, εφόσον δεν υπάρχει χαρτί δημοσίου νοσοκομείου, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να απαλλάξουμε το μάρτυρα από την εξέταση. Μπορεί αύριο να έρθει άλλος μάρτυρας, ένας καναλάρχης, με ένα χαρτί ενός φίλου του γιατρού και να μας πει ότι είναι κουφός και να μην εξεταστεί. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό, να γίνει κανονικά η εξέταση του εν λόγω μάρτυρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα ήθελα όλη η Επιτροπή να μας πείτε, παραδείγματος χάρη, ποιο είναι το ύψος των δανείων. Αν εσείς θα δυνατείτε, κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ. Ο Παναγιώτης ψυχάρει σε αυτά. Μα τι κάνετε τώρα. Δεν θα την κάνω. Πρόεδρε, να ξεκινήσει κανονικά η διαδικασία εξετάσεις του μάρτυρα. Δεν μπορείτε να θέσετε εσείς ερώτημα και μετά να φύγει ο μάρτυρας. Να ξεκινήσει κανονικά και όποιος θέλει να το ρωτήσει. Δεν έχετε το λόγο. Μα δεν μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και μετά να αφαιρείτε από εμάς το δικαίωμα να κάνουμε ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο, δεν κάνω ερωτήσεις. Να ξεκινήσει η διαδικασία και να ρωτήσουμε όλοι. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πριν μία εβδομάδα ο συγκεκριμένος μάρτυρας είχε κληθεί από τη δικαιοσύνη και πήρε με σκανδαλώδη τρόπο αναβολή επαόριστο. Λοιπόν. Και θέλει και πάλι με τον ίδιο σκανδαλώδη τρόπο να φύγει και από τη Βουλή. Λοιπόν, αυτό που απαιτώ είναι όποιος θέλει να του κάνει ερωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα επιθυμεί. Εμείς λοιπόν τώρα, κατά πλειοψηφία κρίνοντας και τηρώντας την αξιοπιστία της λειτουργίας της Επιτροπής, ότι αδυνατείτε να δώσετε απαντήσεις και από τα κείμενά σας όπως προκύπτει και τις βεβαιώσεις, διακόπτουμε τη συνεδρία. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και συνεχίζουμε. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. Δεν είναι ανεκτό αυτό που γίνεται τώρα. Κύριος Χρυστιδιάρης. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, κατά την τοποθέτησή μου προηγουμένως για το θέατρο του Ψυχάρη, από ό,τι με ενημέρωσαν ο εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας που κάθεται κάτω, έκανε μορφασμούς και με ειρωνευόταν. Όποιος θέλει να με ειρωνευτεί, λοιπόν, να το κάνει κατά πρόσωπο. Γιατί αυτές δεν είναι αντρικές συμπεριφορές, είναι τραβεστή συμπεριφορές. Για τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που κάθεται κάτω μου, με ειρωνευόταν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου. Γιατί ενοχλήθηκε από το θέατρο που ανέφερε ότι παίζει ο Ψυχάρης. Εδώ, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αντρικές συμπεριφορές αυτές. Είναι τραβεστή συμπεριφορές. Όποιος θέλει να με ειρωνευτεί, είναι φιλετικό δηλώνω. Όποιος θέλει να με ειρωνευτεί, να μου το κάνει κατά πρόσωπο. Και όχι κρυπτόμενος. Αυτά και κλείνει η παρένθεση. Να με επαναφέρετε όπου θέλετε. Εγώ δεν ανέχομαι τέτοιες συμπεριφορές. Εσείς μπορεί να ανέχεστε να σας ειρωνεύονε, εγώ δεν το ανέχομαι. Αυτά και τελεία. Πάμε τώρα στην ουσία. Να υπερασπιστείτε από την ειρωνεία. Πάμε τώρα στην ουσία. Αλλά οι χαρακτηρισμοί είναι απαράδεκτοι, τους αποσύρω. Οι συμπεριφορές είναι απαράδεκτες. Τη συμπεριφορά χαρακτήρισα τραβεστή. Είναι τραβεστή συμπεριφορά. Για τη συμπεριφορά και να το κάνει αυτό και τον επαναφέρω στην τάξη. Αυτό δεν το κάνατε εσείς. Όπως οφείλατε να το δεν κάνετε, το είδα, τον επαναφέρω εγώ στην τάξη. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ισότι αφορά την κατάθεση. Ισότι αφορά λοιπόν την κατάθεση Ψυχάρη, αν θα έρθει ο γιος του ή κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό να έρθει κάποιος άλλος. Από τη στιγμή που μια σωρία σκανδάλων, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα δάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γι' αυτό και φώναξα προηγουμένως και ύψωσα τους τόνους και είπα ότι δεν μπορεί να έρθει άλλος μάρτυρας να μιλήσει για τα ζητήματα της ενέργεια, της Στέρνα, εκεί έχει διαπλοκή ο Ψυχάρης. Των συναντήσεων με τον Τσίπρα είναι ένα σωρό θέματα τα οποία κανείς άλλος δεν μπορεί να διευκρινίσει. Ήταν απαράδεκτο λοιπόν αυτό που συνέβη, να σηκωθεί και να φύγει αμαχητή ο συγκεκριμένος μάρτυρας. Φυσικά θα είμαι παρόν στην εξέταση και του γιού του και οποιοδήποτε άλλου έρθει από τον τηλέτυπο. Αλλά επαναλαμβάνω, έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει η Επιτροπή και πάρτε μία θέση τι θα γίνει εάν και εφόσον άλλοι μάρτυρες στην πορεία της Επιτροπής αυτής φέρουν χαρτιά ιδιωτών γιατρών και ζητήσουν να μην εξεταστούν.